Εμείς πάμε τώρα να συνδεθούμε απευθείας μέσω Skype με την Βαρκελόνη και τον κύριο Γιώργο Κουτσουδάκη, ο οποίος είναι διδάκτορ μοριακής βιολογίας, ερευνητής και αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, φυσικά μόνιμος κάτοικος της πόλης. Να σας καλησπερίσουμε από την Κρήτη. Καλησπέρα σας, κυρία Σαλαπάτα. Κύριε Κουτσουδάκη, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στη Βαρκελόνη. Να μας μεταφέρετε δηλαδή την εικόνα και τι είναι αυτό που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Τώρα, η κατάσταση στη Βαρκελόνη σήμερα είναι λίγο πιο ηρεμή, αλλά σήμερα η Βαρκελόνη είναι μια πόλη πολύ μουδιασμένη. Μια πόλη που σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, διότι είμαστε μια πόλη πολύ ανοιχτή, με πάρα πολλούς τουρίστες, εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Και έτσι κάτι τέτοιο μας βρήκε όλους λίγο αναπάντεχα προετοίμαστος. Άρα σήμερα το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχε, να υποθέσουμε εμείς, μία αναβάθμιση συναγερμού. Δηλαδή δεν παρατηρούσατε κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Περισσότερη αστυνομία, για παράδειγμα, στα κεντρικά σημεία της πόλης. Είχατε παρατηρήσει, είχατε αντιληφθεί κάτι τέτοιο? Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι δεν υπήρχε μία αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας. Και αυτό θα μπορούσα να το αντιπαραβάλω με άλλες περιπτώσεις, όπως αναφέρατε προηγουμένως, με άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, όπου πραγματικά βλέπαμε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, ότι βλέπαμε στα κεντρικά σημεία της πόλης πολλούς αστυνομικούς, στο σταθμό των τρένων, στο σταθμό του μετρού, αστυνομικούς, στρατιώτες, συγγνώμη αν κάνω λάθος, ίσως να μην ήταν στρατιώτες, αστυνομικούς. Το καλοκαίρι δεν είδαμε κάτι τέτοιο εδώ στη Βαρκελόνη. Ήταν πολύ ξαφνικό αυτό που συνέβη. Τώρα, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Κουτσουδάκη, εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένο το κέντρο. Τι οδηγίες έχετε λάβει εσείς? Εχθές, να κάνουμε και την αντιπαραβολή με το εχθές για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας τι γίνεται σε μια πόλη όπου πραγματοποιείται μια τρομοκρατική επίθεση. Το κέντρο χθες αποκλείστηκε, όλοι οι κάτοικοι τους έδωσαν οδηγίες να πάνε στα σπίτια τους και να μην βγουν έξω. Φανταστείτε λοιπόν να κάνουμε μια αντιπαραβολή με το Ηράκλειο, την πλατεία Ελευθερία, στα Λιοντάρια ξαφνικά να ερημώνουν, να κλείνουν όλα τα μαγαζιά, να κλείνουν όλα τα εστιατόρια και όλοι να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Μια πόλη πολύ ζωντανή, με πολύ τουρισμό ξαφνικά να γίνεται μία. Και μιλάμε και για ένα μήνα, ναι, που αν δεν κάνω λάθος έχει πάρα πολλές γιορτές, πάρα πολλά φεστιβάλ, πάρα πολλές δράσεις. Σωστά? Κάνετε πολύ η καλύτερη παρατήρησή σας. Αυτή την περίοδο σε κάθε γειτονιά της Βαρκελόνης υπάρχουν τα τοπικά φεστιβάλ που γίνονται και στην Ελλάδα. Σε κάθε γειτονιά υπάρχουν μικρές σκηνές όπου οι άνθρωποι γιορτάζουν και ακυρώθηκαν όλα. Αυτά εχθές. Λογικό. Σήμερα ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να επιστρέψει στη δουλειά. Σήμερα ήταν εργάσιμη ημέρα, πήγαμε στη δουλειά, αλλά όλα ήμασταν μουδιασμένοι. Το ίδιο έβλεπε κανείς και για τους τουρίστες που ήταν στις καφετέρειες, στα εστιατόρια, ότι καθόντουσαν λίγο σκυφτοί, όλοι προβληματισμένοι. Αυτό είναι το κλίμα του Βαρκελόνη σήμερα είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Mm-hmm. Κύριε Κουτσουδάκη, εσείς πώς βιώσατε τη στιγμή της επίθεσης? Βρισκόσασταν κάπου κοντά στο επίμαχο σημείο? Και όταν ενημερωθήκατε, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάνατε? Ευτυχώς δεν βρισκόμουν στη Ράμπλα, βρισκόμουν στη δουλειά. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή έβγαινα από τη δουλειά μου και έμπαινα μέσα στο μετρό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή στο γκρουπ που έχουμε στη δουλειά μέσα του κινητού έρχονται βομβαρδιστά μηνύματα να μην πάει κανένας στο κέντρο, διότι έγινε τρομοκρατικό χτύπημα. Όταν ήρθα στο σπίτι και είδα, κατάλαβα τι έγινε, ή μάλλον ήρθαν οι πρώτες εικόνες, τότε κατάλαβα ότι έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό.
Γνωρίζετε περίπου πόσους Έλληνες, αριθμοί, κοινότητα εκεί? Και αν είχατε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με κάποιους από αυτούς, γιατί φαντάζομαι ότι και οι δεσμοί είναι εξαιρετικά ισχυροί, έτσι? Ναι, στην πρώτη ερώτηση δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, είμαστε λίγοι Έλληνες. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι όσο άλλες κοινότητες, παραδείγματος χάρη οι Ιταλοί ή άλλες κοινότητες. Με όλους, εκτός από τους Έλληνες, με όλους επικοινωνήσαμε απευθείας μέσω κινητών για να δούμε πώς είναι ο καθένας, και ευτυχώς όλοι οι γνωστοί μας ήταν ευτυχώς μακριά από τη Ράμπλα εκείνη τη στιγμή. Κύριε Κουτσουδάκη, μας δώσατε βέβαια και μία εικόνα νωρίτερα για το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη. Από αυτά που γνωρίζουμε όμως εμείς μέχρι στιγμής, υπάρχει μία κινητικότητα, δηλαδή έχει ενεργοποιηθεί μία τηλεφωνική γραμμή για τους τραυματίες. Οι μεταφορές γίνονται, για παράδειγμα, δωρεάν και με τα ταξί και με τα λεωφορεία, σωστά? Δώστε μας μία εικόνα. Ακριβώς. Αυτό ήταν το οποίο, ας γυρίσουμε τώρα λίγο στην θετική πλευρά του θέματος. Απευθείας ενεργοποιήθηκε μια γραμμή βοήθειας για τους τραυματίες και για τους εκείνους οι οποίοι ήθελαν να ρωτήσουν για τους δικούς τους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τους βρουν. Κάποιοι μπορεί να είχαν πάει στα νοσοκομεία, να έκλεισαν τα κινητά τους, αλλά τα νοσοκομεία ίσως να είχαν τα στοιχεία τους, και απευθείας είχαν μια γραμμή επικοινωνίας. Εχθές τα ταξί και όλες οι εταιρείες, οι ιδιωτικές, οι οποίες προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, προσέφεραν όλες τις υπηρεσίες τους δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους. Και σήμερα όλοι οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν αίμα ως εθελοντές, αιμοδότες, έσπευσαν στα νοσοκομεία. Στο δικό μας πανεπιστημιακό νοσοκομείο σήμερα γινόταν μια μεγάλη ουρά από ανθρώπους για να προσφέρουν αίμα για τους 100 τραυματισμένους. Μάλιστα. Κύριε Κουτσουδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.